Κάτι το νομοσχέδιο. Ότι οι καθαρίστριες μπορεί να κερδίσουν και οι υπόλοιποι μπορεί να κερδίσουν οι δημοτικοί αστυνομικοί. Γιατί? Διότι αγωνίστηκαν. Και όταν αγωνίζεσαι και έχεις δίκιο, το βρίσκεις. Και αυτό είναι μια αρχή, ένα μήνυμα προς ολόκληρη την κοινωνία. Δεύτερον, εν τη ρήμη του λόγου του ο Εφραδής κύριος Υπουργός μίλησε για το ταμπού της μονιμότητας. Η μονιμότητα στο δημόσιο τομέα δεν είναι ταμπού. Είναι συνταγματικό δικαίωμα. Δυστυχώς εκεί φτάσαμε. Τα συνταγματικά δικαιώματα από το 1911 ταμπού. Το Σύνταγμα είναι ταμπού. Πάμε διότι κάθεται σε ένα υπουργείο. Εγώ έχω δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα και ήξερα ότι όταν έχανα το θέμα θα έπρεπε κάπου να απολογηθώ. Αυτό που καταλάβατε. Ήξερα ότι αν έχανα το θέμα κάπου θα έπρεπε να απολογηθώ. Εγώ έτσι έμαθα να δουλεύω στον ιδιωτικό τομέα. Τώρα λε, εσεί μάθατε. Βρέξει χιονίσει να έχετε το Σύνταγμα. Το ξέρετε, το Σύνταγμα. Υπάρχει ταμπού μονιμότητα στην Ελλάδα. Συνταγματική κατοχήρωση υπάρχει. Εκεί μα φτάσατε. Κουρελιάζεται και το Σύνταγμα. Νίκο, ξεχνάτε, αγαπητέ μου, ότι και τους δημοσίους υπαλλήλους τους πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι. Κύριε Τινόπουλε, καταλάβατε. Να μην κάνετε ούτε φέτια. Δεν έχει ο Θεός λεφτά. Να μην κάνετε ούτε φέτια. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε τέτοιες διαφωνίες, αν το θέλετε, είστε αριστερός. Το Σύνταγμα το σέβεστε ή όχι? Είστε αριστερός, είμαι δεξιός. Είστε υπουργός. Δεν θα μου πείτε ούτε για κυβέρνηση. Σας παρακαλώ. Το Σύνταγμα το σέβεστε? Είναι ταμπού η μονιμότητα ή συνταγματικό δικαίωμα? Σας είπα, αγαπητέ. Κουρελιάζεται το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα λέει εκλογές κάθε 4 χρόνια. Λέει κάθε 15 μέρες. Το Σύνταγμα είναι ταμπού η μονιμότητα. Εκεί φτάσαμε. Είναι ταμπού τα δικαιώματα των πολιτών. Είναι ντροπή σα που θα μιλάτε έτσι εδώ πέρα. Είναι ντροπή σα. Δεν φοράζεται έτσι με την αριστερή καλοσύνη σα. Ακούστε να σα πω, η ελληνική κοινωνία αρκετά έχει περάσει. Η ελληνική κοινωνία θέλει την ανάπτυξη, θέλει την αξιοκρατία. Και τις απολύσεις. Δεν θέλει, σα παρακαλώ, ναι. Δεν και την ανεργία. Πολύ περισσότερο μιλάτε εσεί για απολύσει παρά εμεί. Εσεί τι κάνετε. Μα εσεί τι κάνετε. Αν υπάρχουν κάποιοι για απολύσει. Όταν στριμώχνεστε από τον αγώνα των γυναικών, και όταν και λίγο πίσω. Πείτε και με τα ψίχουλα αυτό κάνετε. Όταν στα στριμώχνει ο κόσμος όμως, φωνάζεται. Πώς θα επαναδιαπραγματευτείτε από όλα αυτά τα οποία λέτε τις τελευταίες μέρες? Γιατί τάζετε χιλιάδες πράγματα και πάλι και τον κόσμο θα απογοητεύσετε. Τίποτα δεν τάζουν όμως. Όχι, τάζουν. Κοροϊδία μεταξύ σας. Συμφωνήστε μεταξύ σας αν τάζουμε ή δεν τάζουμε. Συμφωνήστε μεταξύ σας αν τάζουμε ή δεν τάζουμε. Για να καταλάβω. Κύριε Μακρύ, με συγχωρείτε. Μισό λεπτό.